Adesso la parola all'onorevole Fontoulis, sempre per un minuto, παρακαλώ Λάμπρος. Καταρχάς θα ήθελα να συλληπιθώ για ακόμη μια φορά τους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ανίποτης τραγωδίας και να ευχηθώ ταχύα ανάρρωση στους εγκαυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων παραμένουν ακόμα νοσηλευόμενοι. Κανείς δεν αμφισβητεί πως εκείνη τη μαύρη μέρα οι συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε να ευνοήσουν την ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και να αφήσουν ελάχιστα περιθώρια αντίδραση στις αρχές. Δυστυχώς όμως οι αρχές δεν αξιοποίησαν αυτά τα περιθώρια, αντιθέτως επέδειξαν εγκληματική αμέλεια και ολιγορία. Δεν ρυθμίστηκε με ασφάλεια η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στις σκεώμενες περιοχές και αντί να εκενώσουν την περιοχή, έστελαν ανθρώπους από τη λεωφόρο Μαραθρόνος προς το Μάτι, κάτι που οδήγησε σε τόσο υψηλό αριθμό θυμάτων. Ενώ γνώριζαν για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν, δεν υπήρξε παραμικρή προετοιμασία. Επιπλέον, την ημέρα της καταστροφής δεν υπήρξε ο απαραίτητος συντονισμός όλων των αρμοδίων. Αρμόδιοι δε είναι σε επίπεδο περιφέρειας ο οικείος Περιφερειάρχης και σε επίπεδο Δήμου ο κάθε Δήμαρχος. Επομένως, οι ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής είναι τεράστιες, όπως και του Δήμου Μαραθώνος. Δεσμεύτηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της Κινέτας, προερχόμενες από την Ανατολική Αττική, με αποτέλεσμα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μάτι, να μην υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις και οι πρώτοι που έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά ήταν εθελοντές. Αυτό που ζητάμε όλοι οι Έλληνες, επιτακτικά, είναι να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους αρμόδιους και ταυτόχρονα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν τραγωδίες σαν και αυτή στο Μάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.